Πάμε να μιλήσουμε με τον Διονύση Δεσίλα για το ρεπορτάζ. Διονύση, είσαι και στην Κρήτη, σωστά? Ναι, ναι, γεια σου Γιάννη μου. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι, και όπως έγραψε και η ΠΑΕ Παναθηναϊκός την ανακοίνωση αποστολής, το εικαστικό που ετοίμασε, αφού είχε τους παίκτες της αποστολής, έγραψε πάντα μαζί μας και ο Τζόρντ Μπαλντόκ. Mm-hmm. Είναι δύσκολες καταστάσεις, το έχουμε πει. Μια ιδιαίτερη αναμέτρηση, είναι η πρώτη αναμέτρηση μετά από αυτό το κακό που βρήκε τότε την οικογένεια του Τζόρντ Μπαλντόκ κατ' επέκταση στην οικογένεια του Παναθηναϊκού. Τι να πεις, συνεχίζεις. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Αυτό. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Δραγκόφσκι, Λοντίγκιν, Λίλο, Βαγιανίδης. Το περιμέναμε, το λέγαμε και από χθες. Την αποστολή Σέτεφελ, Τζέκα, Ουναή, Σπόραρ, Τετέμπα, Κασέτα, Σίγκασον, Τσέριν, Μαντίν, Μαξίμοβιτς, Γετβάιμ, Λαντένοβιτς, Κότσιρας, Πελίστρι, Γερεμέγεφ, Τζούριτσις, Νίκας και Αράο. Είναι η εκλεκτή, είναι η αποστολή, είναι έξω ο Ιωαννίδης, ο Μάξ φυσικά. Πάλι με Μπράουν και ο Μάγνουσον. Και ο Παναθηναϊκός έχει αυτό το ματς αύριο στις 6 με επιστροφή Βαγιανίδη στην αποστολή. Με τον Όφη ένα παιχνίδι ιδιαίτερο, όπως είπε, για τους λόγους που ανέφερες, και δύσκολο, γιατί ο Παναθηναϊκός γενικά στην Κρήτη δεν περνάει εύκολα. Δεν είναι μια έδρα που έχει καλά αποτελέσματα. 2 νίκες τα τελευταία 12 χρόνια, αρκετές ισοπαλίες και 2 ήττες. Πέρυσι είχε έρθει ισοπαλός 2-2. Θέλει να κερδίσει, να αφιερώσει μια νίκη στον Τζορτ Μπάλντοκ, να πάρει πολύτιμους βαθμούς και να δει τι θα γίνει και στον Derby Ike Pau, γιατί εκεί ένας από τους συνδιακριτικητές του τίτλου ή ένας από τους δύο θα χάσει βαθμούς ή και οι δύο. Και οι δύο, ναι. Οπότε αν πάρει ο Παναθηναϊκός νίκη από κάποιον ή και από τους δύο θα τσαλιδίσει διαφορά. Mm-hmm. Τώρα, σε επίπεδο δεκάδας, Δραγκόφσκι και άλλα τα δοκάρια έχει προβάδισμα. Με Κότσιρα δεξιά, με Μλαντένοβιτς αριστερά, γιατί βάει και στον Ιστόπερ. Νομίζω η μισά γραμμή, η τριάδα παβορή για να είναι σε αυτήν είναι ο Αράο, ο Τσέρι και ο Μπακασέτας. Ο Τετέ στο ένα άκρο, ο Τζούριθις, και διεκδικούν μια θέση στην κορυφή, ο Σπόραρ και ο Γερεμέγεφ. Ναι, άρα Ουναχή και Μπακασέτα όχι. Μπακασέτας μέσα. Αράο, Τσέρι, Μπακασέτας. Εννοώ μαζί. Όχι. Mm-hmm. Κοίταξε να δεις. Είχε ταξίδι, είχε παραπάνω μέρα ο Ουναή, όπως και ο Πελίστρι. Όπως πεις και ο Μαξίμος, είναι οι τρεις τελευταίοι που ήρθαν. Mm-hmm. Οπότε δεν τους βλέπω να ξεκινούν. Ναι. Mm-hmm. Αυτό μια πιθανή σύνθεση. Τώρα αν θα κάνει κάτι άλλο ο Αλόνσο, θα το μάθουμε όταν ανακοινωθούν οι... Με το οι παιχνίδι να είναι πολύ κομβικό βαθμολογικά για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος είναι πιεσμένος στην βαθμολογία, αλλά με το μυαλό και στα επόμενα παιχνίδια, γιατί περιμένει δύσκολο πρόγραμμα την ομάδα. Θεωρείς ότι αύριο θα δούμε κατά κάποιο βαθμό μια διαχείριση στο μυαλό του Αλόνσο? Όταν είναι διαχείριση? Διαχείριση στο κομμάτι των ενεργειών που έχουν οι ποδοσφαιριστές του. Για παράδειγμα, όπως μου είπες, ο Ουναχή έχει μια μέρα λιγότερη. Σωστό. Είναι μια εβδομάδα απαιτητική. Με πολλά ερωτηματικά. Το πρώτο και κυρίαρχο ερωτηματικό είναι πώς θα είναι ο Παναθηναϊκός και πώς θα βγει στο γήπεδο αυτό το κακό που συνέβη. Ναι. Δεν το ξέρει κανείς αυτό. Έτσι. Είδαμε ότι η Εθνική συμπληρώθηκε, ατσαλώθηκε. Ξέρεις, έπαιξαν ναι, ναι, ναι. τον Μπάλντοκ. Δεν ξέρεις αυτό σε μια ομάδα πώς θα βγει. Ένα δεύτερο είναι μια εβδομάδα που είναι το δεύτερο ερωτηματικό, έχει να κάνει με παιχνίδι πάντα μετά από διακοπή. Και το τρίτο στη διαχείριση που λες. Και επίσης, να πούμε και κάτι άλλο, γιατί καμιά φορά είναι λίγο περίεργες αυτές οι καταστάσεις, ρε Διονύση. Δηλαδή, το γεγονός ότι η Εθνική συσπηρώθηκε, έπαιξε και καλό ποδόσφαιρο, έκανε ένα ιστορικό διπλό στο Wembley, δεν σημαίνει ότι ο παίκτης ο οποίος συμμετείχε σε αυτή τη διαδικασία μέσα του νιώθει καλά. Έχει πολύ μεγάλη πίεση. Αν βάλουμε και αυτό το γεγονός. Δεν το συζητάμε, δεν το συζητάμε. Και καλά κάνεις και το. Δηλαδή, ο Μπακασέτας ήταν σούπερ και στα δύο μάτς. Παράδειγμα. Το γεγονός ότι ήταν καλός αγωνιστικά δεν σημαίνει ότι ψυχολογικά, ας πούμε, είναι καλά. Ναι, ναι, ναι. Και στην Αγγλία, στο τέλος που σήκωσε τη φανέλα του Μπάλντοκ, που έκλαιγε, και στον πανηγυρισμό του στον γκολ με την Ισλανδία, που σήκωσε το μαύρο περιβραχιόν και επίσης έκλαψε. Ναι, ναι, τι συζητάμε τώρα. Και ακόμη περισσότερο στον Παναθηναϊκό, γιατί και όταν, ας πούμε, ο Μπακασέτας, μην το ανέφερες, επέστρεψε στο Κοροπή, όταν είδε τον ντουλαπάκι του συμπαίκτη του που ξέρει στον Παναθηναϊκό, τον είχαν κάθε μέρα. Ναι, εννοείται. Τι συζητάμε τώρα. Είναι ανθρώπινο. Το τρίτο που έλεγα λοιπόν είναι, το τρίτο, είναι ότι είναι μια επαιτητική εβδομάδα με την έννοια ότι, ο Παναθηναϊκός έχει Όφη, Τσέλσι, Άρη, τρία μάτς δύσκολα. Με την Τσέλσι διαφορετικό παιχνίδι, εντάξει, και ευρωπαϊκό δεν είναι φαβορή ο Παναθηναϊκός, αλλά θα μπει για αποτέλεσμα. Δεν μπορεί να κάνει και αλλιώς μετά και το χ στην Πανιαλούκα.
Στα δύο μας αυτά όμως, με Όφη αύριο και Άρη στο ΆΚΑ την επόμενη εβδομάδα, θα έχουμε μεγάλα πρέπει. Άρα μια διαχείριση μπορεί να γίνει. Δεν μπορεί, ναι, είναι ναι. δεδομένο. Γι' αυτό υπάρχει και μεγάλο ρόστερ για να κάνει και ένα rotation. Εκεί επιλέγει ο προπονητής ποιος θα βάλει και είναι σε καλύτερη κατάσταση, ποιους θα αλλάξει στην πορεία. Κάπως έτσι περιμένουμε τον Παναθηναϊκό να κατέβει στην αναμέτρηση στην αυριανή. Μια σκηνή συγκινητική στο αεροδρόμιο, πρέπει να σου πω, στο Ελβεντζέλος, όπου ένας φίλος του Παναθηναϊκού περίμενε την αποστολή, είχε δύο τριαντάφυλλα και πήγε και τα έδωσε στον Μπακασέτα για τον Τζορτ Μπάλτοκ. Πολύ, πολύ συγκινητική στιγμή. Και στην Κρήτη, στην άφηξη της αποστολής, υπήρχαν κάποιοι φίλοι του Παναθηναϊκού, κυρίως οικογένειες, παιδάκια, όπου περίμεναν τους παίκτες του Παναθηναϊκού, έβγαλαν κάποιες φωτογραφίες μαζί τους ήρεμα και όχι σε πανηγυρικό κλίμα, γιατί δεν μπορεί να είναι και πανηγυρικό το κλίμα έτσι όπως είναι η κατάσταση σε καμία περίπτωση, και αποχώρησαν και πλέον η προσοχή στρέφεται στο αυριανό μάτς, η συγκέντρωση είναι εκεί και με να δούμε Παναθηναϊκός τι θα καταφέρει στην αναμέτρηση του Γεπικουλέ για ένα γεμάτο γήπεδο. Περάσταβα της πάλι Όφη. Και αυτό έχει μια ιδιαιτερότητα. Θυμίζω ότι ο Ράστα ήταν στην Αστέρα όταν ο Αστέρας νίκησε τον Παναθηναϊκό στο πρωτάθλημα. Σωστά. Γενικώς ένας προπονητής που δυσκολεύει τον Παναθηναϊκό. Και απέναντι σε μια ομάδα που πέραν της αλλαγής στην τεχνική ηγεσία, γιατί ο Δέλλας δεν έφυγε από τον Όφη για αγωνιστικούς λόγους, ήταν καλά η κριτική. Ναι, προφανώς. Δεν έφυγε για αγωνιστικούς λόγους όπως το λες. Έγινε μια αλλαγή προπονητή. Είναι και αυτό όμως μια ιδιαιτερότητα. Είναι ένας αντίπαλος με γεμάτο γήπεδο, με τους οργανωμένους στόχους να επιστρέφουν, με νέο προπονητή. Δεν θα είναι καθόλου εύκολο το μάτς για όλους τους λόγους που αναφέραμε για τον Παναθηναϊκό, αλλά έχει ένα πολύ μεγάλο πρέπει, έχει μια υποχρέωση νίκης και οφείλει να κάνει τα πάντα για να τα καταφέρει. Ωραία, ωραία Διονύση, ευχαριστώ πολύ. Και